Πέρα η καταπληκτική αισθητικός μας από το Miss Skin Ελπίδα Κόλτιρη να μας μάθει τα πάντα για το φυτικό peeling που όσες πραγματικά δεν το έχετε δοκιμάσει νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε κάποια στιγμή. Βρείτε λίγο χρόνο γιατί θέλει μια εβδομαδούλα, θα μας τα πει όλα ακριβώς η Ελπίδα. Πραγματικά όμως έχει θεαματικά αποτελέσματα, θα μιλήσουμε πολύ διεξοδικά γι' αυτό. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Τι είναι το φυτικό peeling, θα σε ρωτήσω πρώτα. Το φυτικό peeling στην ουσία αποτελεί μία μέθοδο βαθιάς απολέπισης. Mm-hmm. Στηρίζεται σε φυτοκρυστάλλους, φύκια, ορυκτά ένζυμα και βιταμίνες. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο μείγμα 11 διαφορετικών βοτάνων, mm-hmm. τα οποία στα κύτταρά σου περιέχουν φυτοκρυστάλλους. Χάρη σε αυτούς τους φυτοκρυστάλλους, στην ουσία ενεργοποιείται η αναπλαστική ζώνη του δέρματος. Και δεν έχει σίγουρα καμία σχέση με το peeling που κάνουμε στο σπίτι. Όχι. Γιατί μπορεί κάποιος να ακούει φυτικό peeling και μπορεί να νομίζει ότι είναι, ξέρω εγώ, άμμο με λαδάκι. Όχι. Δεν εννοούμε αυτό. Είναι ριζικό το αποτέλεσμα, να το πούμε έτσι. Όχι ριζικό. Είναι μια εντοβάθη θεραπεία. Ακριβώς. Ουσιαστικά φέρνει μια ολόκληρη στιβάδα δέρματος. Σχεδόν. Ναι, σχεδόν. Σχεδόν. Από τι αποτελείται, μου είπε, το μείγμα. Είναι καταρχήν τα 11 διαφορετικά βότανα, το βασικό μας συστατικό. Mm-hmm. Το κάθε ένα από αυτά έχει τις δικές του ιδιότητες. Επομένως, όταν τα χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα, μας δίνεται το πλεονέκτημα να έχουμε μια πολλαπλή δράση και γι' αυτό η θεραπεία αυτή έχει και πολλές ενδείξεις. Προστίθεται επίσης και μια ειδική λοσιόν με αλόη και πανθενόλη, βασιλικός πολτός, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την αναπλαστική του δράση, αλλά και για το γεγονός ότι δίνει ενέργεια στα κύτταρα, και συστατικά με προβιταμίνη Β5, η οποία στην ουσία ενισχύει τη διατήρηση της ελαστικότητας και της υγρασίας στο δέρμα, προάγει την επούλωση και υποστηρίζει την κυταρική ανανέωση εφόσον υποστηρίζει και το συνένζυμο Α. Πρόκειται λοιπόν για όλο αυτό το θρεπτικό, ναι, πλούσιο μείγμα. Και χρειαζόμαστε την κυταρική ανανέωση ουσιαστικά και αυτό το πράγμα το ενισχύει ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Το υλικό ουσιαστικά. Καταρχήν νομίζω ότι όποιος κάνει κάτι τέτοιο, πολύ λεπτές ρητίδες εξαλείφονται, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Οπότε υπάρχει ακόμα ένας λόγος για να το κάνετε. Θέλω να μας πεις λίγο όλη τη διαδικασία. Πώς ξεκινάει, καταρχήν να έχουμε κάνει πριν ένα καθαρισμό στο πρόσωπο. Προηγείται καθαρισμός, mm-hmm. εφόσον θέλουμε να αποσυμφορήσουμε το δέρμα από το επιπλέον σμίγμα, γιατί θέλουμε να διεισδύσει σε βάθος και να λειτουργήσει στο μέγιστο βαθμό το μείγμα των βοτάνων. Mm-hmm. Τρίβουμε λοιπόν το μείγμα στο πρόσωπο. Αυτή η τριβή επιτρέπει στα βότανα να εισχωρήσουν βαθιά στο δέρμα και το θρέφουν εντατικά για 5 ημέρες. Τα βότανα περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα, εχνοστοιχεία, όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το δέρμα. Ενεργοποιείται και αυξάνεται η μικροκυκλοφορία, αυξάνεται ο μεταβολισμός, αυξάνεται η παροχή οξυγόνου και η παροχή των θρεπτικών αυτών συστατικών στο δέρμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ταχύτατα νέα κύτταρα. Δηλαδή, η όλη φιλοσοφία στηρίζεται στην ίδια ικανότητα, στην ίδια την ικανότητα που έχει ο οργανισμός να αναπλάθει από μόνος του την επιδερμίδα. Στηριζόμενος στη διαδικασία της κερατινοποίησης, όπως είχαμε αναφέρει. Ναι, ναι. Εμείς δίνουμε το θρεπτικό υλικό, την απαραίτητη ενέργεια και το ερέθισμα προκειμένου όλη αυτή η διαδικασία να γίνει μέσα σε 5 ημέρες, αντί για 28 που θεωρητικά χρειάζεται το δέρμα. Μάλιστα. Οπότε μέσα σε 5 ημέρες σιγά σιγά αρχίζει το δέρμα μας και ξεφλουδίζει. Το πρόσωπό μας μάλλον και ξεφλουδίζει. Ακριβώς. Δημιουργείται, έχουμε μία εκ νέου στιβάδα καθαρή, υγιής στην όψη. Mm-hmm. Και τα βότανα μετά από 3 μέρες στην ουσία εξέρχονται από το δέρμα, συμπαρασύροντας και τα επιφανειακά κατεστραμμένα κύτταρα που εμείς θέλουμε να διώξουμε, που πιθανώς σε αυτή τη στιβάδα είναι και οι βλάβες που θέλουμε να βελτιώσουμε. Και δημιουργείται αυτή η εικόνα της απολέπησης. Αυτή η απολέπηση ποικίλει και ανάλογα με το χρόνο και την πίεση της εφαρμογής στον τύπο του δέρματος και μπορεί να είναι μια απλή απολέπηση ή όρος ένα ορατό ξεφλούδισμα. Αυτό ξεκινάει περιστοματικά την τρίτη ημέρα, λόγω ότι η περιοχή κινείται κιόλας. Κινείται αρκετά, σωστά. Ακριβώς. Την τέταρτη γενικεύεται στο πρόσωπο και την πέμπτη ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται. Θέλω να μου πεις καταρχήν, ενδείκνεται για όλα τα δέρματα αυτή η θεραπεία? Ναι, αφορά όλους τους τύπους δέρματος. Μπορεί να ξεκινήσει και από την εφηβική ηλικία, mm-hmm. και αναφέρεται και στα δύο φύλλα. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια περίπτωση που δεν επιτρέπεται? Ναι. Υπάρχουν, δεν έχουμε παρενέργειες, mm-hmm. καθώς το μείγμα είναι 100% φυτικό. Έχουμε όμως αντενδείξεις. Mm-hmm. Αυτές οι περιπτώσεις είναι η ροδόχρους ακμή, μια έντονη κυστική ακμή, mm-hmm. περιπτώσεις καρκίνου και χημειοθεραπείας, διάφορες δερματοπάθειες, ψωρίαση, ερυθυματώδης λύκος,
γενικότερα μυχές και όπου το δέρμα εμφανίζει αυτή τη λύση τη συνέχειά του, ένα δέρμα που έχει υποστεί έγκαυμα, δεν το εφαρμόζουμε. Ακόμα και μια γρατζουνιά, για παράδειγμα, που μπορεί να. Εάν μιλάμε για μια γρατζουνιά που έχει μεγάλο βάθος και έχει τραυματίσει το βάθος στο δέρμα, αφήνουμε να υποχωρήσει και να επουλωθεί από μόνη της και εμείς δουλεύουμε κανονικά το φυτικό. Πόσες θεραπείες έτσι χρειάζονται ουσιαστικά για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, το επιθυμητό που λέμε, ή μπορεί και με την πρώτη? Εμείς είμαστε σε θέση να δούμε την επιτυχία της θεραπείας από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Καταρχήν, αυτό μας δίνεται με τους εξής τρόπους. Τις πρώτες δύο ημέρες, το δέρμα εμφανίζει μία υπερεμία. Άλλωστε, είναι και αυτός ένας από τους σκοπούς μας. Το δέρμα όμως εκείνες τις μέρες δεν εμφανίζεται κάτι που να είναι αρνητικό όσον αφορά την αισθητική μας εικόνα. Αυτό όμως που φαίνεται είναι ένα δέρμα με καλύτερη αιμάτωση. Φαίνεται πιο φωτεινό, είναι πιο καθαρό, είναι πιο υγιές στην όψη του. Σκουραίνει και πιο σφριγγυλό. Σκουραίνει και λίγο. Δεν είναι σκουρόχρωμο, ναι. Είναι σαν ηλιοκαμένο. Αυτό. Γιατί είναι έτσι, έχει μια ομοιόμορφη. Ναι, είναι όμορφο το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα τις πρώτες δύο μέρες. Γιατί μετά ξεκινάει η απολέπιση. Την τέταρτη μέρα που έχουμε τη γενικότερη εικόνα της απολέπισης, μπορούμε και από μόνοι μας να συγκρίνουμε το νέο δέρμα στα σημεία που έχει ολοκληρωθεί και το παλιό που απολεπίζεται ακόμα. Μετά λοιπόν, το πέρας των 5 ημερών, το δέρμα εμφανίζει αυτή τη βελτιωμένη όψη. Έχει λοιπόν βελτιωθεί η αιμάτωση, η εξυγόνωση, ο μεταβολισμός. Ανεξάρτητα με το αισθητικό αποτέλεσμα που εμείς αναμένουμε, η μοναδικότητα της συγκεκριμένης θεραπείας συνίσταται στο γεγονός ότι το δέρμα βελτιώνεται σε πολλά επίπεδα. Κάθε φορά που το εφαρμόζουμε έχει αυτή τη βελτιωμένη όψη. Άρα τώρα, όλο και καλύτερα. Από τώρα, όσον αφορά τη βλάβη που έχουμε να αντιμετωπίζουμε και το βάθος της βλάβης αυτής, σαφώς αυξάνεται και ο αριθμός των συνεδριών. Μάλιστα. Αν κάνουμε τώρα μια θεραπεία με φυτικό πυλίκ, μετά από πόσο καιρό μπορούμε να την επαναλάβουμε? Αν μιλάμε για μια εντατική θεραπεία εφαρμογής του φυτικού, αφήνουμε περίπου ένα διάστημα ενός μήνα. Α, οπότε. Περίπου μία φορά το μήνα. Μία φορά το μήνα μπορεί να γίνει. Και πόσες φορές μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα στον χρόνο? Μπορούμε να το κάνουμε όσες φορές θέλουμε. Ναι. Αρκεί να τηρούμε πάντα το διάστημα αυτό της απόστασης. Διότι το συγκεκριμένο μείγμα είναι γενικότερα η μέθοδος αυτή, είναι ιατρικά ανεπτυγμένη. Και έχει ιστορία 50 χρόνων έρευνας, βιβλιογραφίας και εφαρμογών. Μάλιστα. Πρόκειται λοιπόν για ένα φυτικό μείγμα, άρα δεν έχουμε καμία χημική πρόσμιξη και καμία τοξικότητα στο δέρμα. Άρα λοιπόν μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές θέλουμε. Ο μόνος παράγοντας ο οποίος μας περιορίζει στο πότε θα γίνει η εφαρμογή του είναι η έντονη ηλιακή ακτιναβολία, το καλοκαίρι και οι υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, ας πούμε, είναι μια πολύ καλή περίοδος για να γίνει κάτι τέτοιο? Μπορεί, λόγω του ότι δεν μας επηρεάζει το μαύρισμα. Μάλιστα. Λόγω του ότι το μείγμα είναι φυτικό. Άρα όλο το χειμώνα. Αρκεί να μην έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Που σίγουρα νομίζω ότι είναι απαραίτητο μετά από μια τέτοια ενέργεια στο δέρμα μας να φοράμε αντιλιακό. Απαραίτητα, ναι. Και με το που κάνει κάποιος τη θεραπεία τη συγκεκριμένη, μου είπε ουσιαστικά για τις 5 ημέρες, αλλά μέσα σε αυτές τις 5 ημέρες πρέπει να τηρεί κάποιος συγκεκριμένα πράγματα. Τηρούνται απαραίτητα, πιστά, κάποιοι κανόνες. Θες να μου σου πεις? Αυτή είναι καταρχήν να αποφεύγουμε την επαφή με το νερό. Το νερό μειώνει τη διεισδυτικότητα και την ενέργεια των φυτοκρυστάλλων. Άρα και στην ουσία αποτελεί, ακριβώς, στην ουσία αποτελεί ένα αντίθετο στη θεραπεία μας. Εμείς θέλουμε να δουλέψει στο μέγιστο βαθμό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αποφεύγουμε το πλύσιμο προσώπου με το νερό και σε οποιαδήποτε μορφή του, ακόμα και υγρασία, υδρατμή ή η σάουνα. Μάλιστα. Η έντονη εφίδρωση. Απαγορεύεται η ηλιοθεραπεία και η έκθεση στον ήλιο, απαγορεύεται το σολάριο. Οποιαδήποτε αιστεία θερμότητας, τζάκι, καλοριφέρ, θα το ερεθίσει ακόμα περισσότερο. Εμείς δεν θέλουμε να ερεθιστεί υπεραιτέρω. Αποφεύγονται οποιαδήποτε άλλη μορφή peeling ή οποιαδήποτε ερεθιστική ουσία, σε καμία περίπτωση, ακόμα και ένα απλό peeling με κόκκους, απαγορεύεται. Καθώς και συστατικά που δεν γνωρίζουμε την σύστασή τους για να μην έχουμε μια πιθανή αντίδραση. Μάλιστα. Και αυτό που κάνετε ουσιαστικά, από ό,τι θυμάμαι κι εγώ, βάζεις μια λοσιόν, τα μποναριστά έτσι λίγο. Καθαρίζεται με μια ειδική λοσιόν. Ειδική κρέμα η οποία έχει αναπλαστική, αντισηπτική, καλμαντική δράση. Έχει φυτικό αντιλιακό δείκτη SPF περίπου 15. Και φυτικό χρώμα, δίνοντας μια ελαφριά κάλυψη. Οπότε έχουμε και λίγο τη Αυτό make-up. Το προϊόν ακριβώς είναι η ιδανική λύση, διότι καταρχήν αποτελεί συνέχεια της θεραπείας. Έχει τα ίδια συστατικά του βασικού μας μείγματος,
σε μικρότερη συγκέντρωση βέβαια, και έτσι λοιπόν συνεχίζουμε τη θεραπεία, ταυτόχρονα το προστατεύουμε και το καλύπτουμε. Μάλιστα. Σε ένα δέρμα το οποίο είχε παλιότερα ακμή και τώρα έχουν μείνει έτσι σημαδάκια, θα δούμε μεγάλο αποτέλεσμα. Και αν μας πεις σε ποσοστό, για παράδειγμα, μέσα σε ένα χρόνο, πες ότι γίνουν 5-6 θεραπείες τέτοιες. Το σημαντικό είναι όσο πιο γρήγορα αντιμετωπίσουμε μία βλάβη και ένα περιστατικό, τόσο πιο γρήγορα και τόσο πιο μεγάλος είναι και βαθμός βελτίωσης που θα έχουμε. Μάλιστα. Όσο επιφανειακή είναι μία βλάβη από μία ακμή, τόσο πιο γρήγορα φεύγει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εμείς δουλεύουμε σε κάθε εφαρμογή δημιουργώντας μία νέα στιβάδα, απομακρύνουμε την παλιά. Δημιουργούμε, απομακρύνουμε. Σταδιακά λοιπόν το δέρμα βελτιώνεται αισθητά. Mm-hmm. Σε σχέση με το χημικό peeling, που παλιότερα νομίζω ότι κάνανε οι γυναίκες, έτσι. Mm-hmm. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τώρα ποια είναι η τάση, θα μου πεις και εσύ. Υπάρχει τεράστια διαφορά, έτσι, δεν είναι, το φυτικό με χημικό peeling και σαν αποτέλεσμα. Αλλά και σαν στο δέρμα, δηλαδή, πώς θα νιώθεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και το χημικό peeling έχει τις ίδιες σχεδόν ενδείξεις με το φυτικό. Από εκεί και πέρα διαφοροποιείται όσον αφορά με το ερέθισμα. Mm-hmm. Σε ένα φυτικό peeling το ερέθισμα είναι μέσω της μηχανικής τριβής και τη διείσδυση των φυτοκρυστάλλων, είναι με φυτικό τρόπο λοιπόν, με βιολογικό τρόπο, ενώ με ένα χημικό στην ουσία μεταβάλλουμε το pH της επιδερμίδας, το ρίχνουμε απότομα από 5,5 σε 2. Αυτό το χημικό ερέθισμα, και γι' αυτό το λόγο το κατάσταμε σαν χημικό peeling, ξεκινά την όλη διαδικασία ανάπλασης. Αμέσως όμως, δηλαδή ουσιαστικά. Γίνεται όμως με το χημικό, το μεγαλύτερο μέρος της απολέπησης στη στιγμή που εμείς κρατάμε σε χαμηλά επίπεδα το pH και μετά το οξυδετερώνουμε για να το επαναφέρουμε. Έχει τις ίδιες ενδείξεις, όμως πάντα προτείνουμε εμείς συγκεκριμένα το φυτικό, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε το δέρμα. Το φυτικό δεν το τραυματίζει, δεν το λεπταίνει, δεν το αποδυναμώνει. Αντίθετα, το ενισχύει, βελτιώνει την άμυνά του. Οπότε εμείς θέλουμε πάντα να δουλεύουμε σε ένα δέρμα που έχει αποκατασταθεί όλη αυτή η φυσιολογική λειτουργία του. Μάλιστα. Δεν είναι απαραίτητα κακό ή εχθρικό το χημικό, έχουμε όμως περισσότερες αντενδείξεις. Και νομίζω ότι είναι για άλλες και για άλλες περιπτώσεις συνήθως. Δεν είναι αυτό το κάθε μήνα που λέμε. Ακριβώς. Ουσιαστικά μια κυταρική. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα να το επαναλάβουμε σε τόσο συχνή χρήση όσο μπορούμε το φυτικό άφοβα. Και βέβαια και σαν αποτέλεσμα, όταν λέω αποτέλεσμα εννοώ μετά από 2-3 μέρες, το χημικό peeling είσαι λες και είσαι καμένο στο πρόσωπο. Δηλαδή... Εντάξει, μιλάμε για άλλο είδος peeling που εφαρμόζεται και από δερματολόγους σε άλλη συγκέντρωση. Το δικό μας γλυκολικό, γιατί στην ουσία το γλυκολικό χρησιμοποιούμε, είναι σε μια συγκέντρωση 20-30%. Μάλιστα. Δεν έχει αυτή την πορεία που έχουν τα peeling που χρησιμοποιούνται σε 70% συγκέντρωση. Και νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετική πορεία. Δηλαδή, κάποιος θα πρέπει να έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα για να κάνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το δέρμα που θα το εφαρμόσουμε. Να μπορέσει το ίδιο το δέρμα να ανταπεξέλθει σε ένα τόσο δυνατό και βίαιο ερέθισμα. Και φυσικά θέλω να πούμε ότι το φυτικό peeling είναι για όλες τις ηλικίες, όπως μας είπες πριν, και για άντρες και για γυναίκες. Οι άντρες το κάνουν. Και βέβαια. Αλήθεια. Συνήθως οι άντρες το κάνουν στην περιοχή της ράχης, όπου υπάρχει έντονη ακμή ή σημάδια ακμής. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Θα είσαι μαζί μας και την επόμενη Πέμπτη με θέμα την οριστική λύση ουσιαστικά από την τριχοφυλία. Που εντάξει, νομίζω ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί είναι και στο πρόσωπο, είναι και στο σώμα. Έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε πολλά να αποσαφηνίσουμε. Ναι. Γιατί και εκεί γίνεται ένα μεγάλο μπέρδεμα. Είναι λογικό. Ουσιαστικά η βελόνα, την ορθά, θα τα πούμε όλα αυτά την επόμενη Τρίτη. Και πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο έτσι, με μωράκια τα οποία κάνουν διάφορα κόλπα, έτσι για να σκάσει και λίγο το χιλάκι μας. Σε 2 λεπτάκια μετά το βιντεάκι και πάλι μαζί.